Πάμε τώρα, θα με μουρλάνε σήμερα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τον Καμένο. Ναι, πάνω τη δουλειά, πες μας, τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Να δούμε. Ο κύριος Καμένος τελικά φαίνεται ότι δεν θα κάνει την κεντρική επιτροπή. Δεν θα γίνει, μάλλον. Αναβλήθηκε. Σήμερα αναβλήθηκε. Αιτία, ο ίδιος. Τουλάχιστον αυτό φημολογείται. Γιατί? Διότι σήμερα γίνεται η συζήτηση για την αναβάθμιση των F-16. Με αποτέλεσμα να του φάει περισσότερο χρόνο από ό,τι πρέπει. Αυτή είναι η δικαιολογία. Πάμε λοιπόν στην πραγματικότητα, κύριε Τσίφα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Πάμε λοιπόν. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι μόνο τρεις βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων είχαν μείνει στη Βουλή. Μόνο τρεις. Είχε απουσίαζαν και η Κουντουρά και ο Κόκαλης, έφυγε και ο Ζουράρης. Αφορμή και πρόσχημα λοιπόν η καθυστέρηση της συζήτησης για τα F-16, έμεινε μόνος. Μόνος. Πάμε, μαέστρο. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό με βαρύ τσιγάρο σερκικό. Μόνος μες τη νύχτα κρόβατο. Να πούμε εδώ πέρα λοιπόν ότι ό,τι θα φαινόταν σκορποχώρη. Ο ένα δεν πει κανένα. Τι να κάνει, τι κεντρική επιτροπή να κάνει ο άνθρωπος. Μόνος του. Μόνος του. Μα του λείπανε τέσσερα από τα βασικά στελέχη. Ποια ήταν τα βασικά, δεν το κοιμήθηκε κανένα. Αυτοί που ήταν λείπανε. Απλά τα πράγματα. Δεν υπήρχε κανένα. Απλά. Θέλω να πω. Απλά, κύριε Τσίφα, μου τώρα μου λες απλά και απλά και απλά. Δεν υπήρχε άνθρωπο. Μόνο θα κάνει κεντρική επιτροπή. Κάθομαι εδώ. Έλα. Κάνω κεντρική επιτροπή. Ήταν προγραμματισμένη από μηνών. Του λείπανε, φύγανε και μόνο του άνθρωπο. Εγώ ειλικρινά συμπονώ μαζί του καημένο. Μόνο το αφήσανε. Μόνο του. Με βαρύ τσιγάρο σέρκικο. Μένουμε εδώ, πάμε. Πάμε τώρα, γιατί εδώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα με το...